Πάμε κατευθείαν στον κύριο Μάριο Πετρίδη. Κύριε Πετρίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Δημήτρη, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πώς εμπλέκονται και οι γιατροί του δημοσίου σε όλη αυτή την εξίσωση? Είδα σήμερα στην εφημερίδα Φιλελεύθερος για επιδόματα και μισθούς των γιατρών αυτών. Η μισθή των δημόσιων γιατρών, να τους ονομάσουμε, που είναι οι γιατροί του ΟΚΙΠΗ, έχουν τύχει μιας προεπεξεργασίας από την υπηρεσία μας και έχουμε διαπιστώσει ότι η μεικτή τους αμοιβή για το 2019, χωρίς τον 13ο και σε πολλούς χωρίς τα επιδόματα του Νοεμβρίου ή και του Δεκεμβρίου, για δύο άτομα είναι άνω των 180.000 ευρώ, για 12 από 150 μέχρι 180, για 42 άτομα από 120 μέχρι 150.000 ευρώ, για 135 από 100.000 μέχρι 120.000 ευρώ. Θέλουμε να πούμε με αυτό ότι παρόλη την προσπάθεια αυτονόμησης του ΟΚΙΠΗ, τα τελευταία δύο χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μόνο ή κατά κύριο λόγο, για να είμαι ορθότερος, της προσπάθειας που γίνεται για να κλείσει το θέμα της αμοιβής των ιατρών και δεν είδαμε ουσιαστικά θέματα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν τα κρατικά νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ, που είναι και το τελικό ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Κύριε Πετρίδη, αυτά τα ποσά που μας λέτε έχουν μεγάλη απόσταση από αυτά που μας λένε και οι γιατροί. Χθες τους είχαμε εδώ κοντά μας, μας είπαν άλλες αμοιβές για τους ειδικούς, ας πούμε, γιατρούς στο δημόσιο, 65 με 70 χιλιάδες το χρόνο. Αυτό θα είναι για 158 άτομα. Τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι πολύ δύσκολο να τα εξεταστεί κανείς. Είναι από το σύστημα του οργανισμού, από το σύστημα το μηχανογράφημα. Απλά τα βάλαμε στην Excel και βγάλαμε κάποια φύλλα και τα παρουσιάζουμε. Σίγουρα δεν είναι όλοι, είπα, άνω των 180.000. Παράδειγμα, σας είπα ότι είναι μόλις δύο άτομα. Ναι, δικαιολογούνται αυτά τα ποσά? Έχουν να κάνουν με υπερορίες, έχουν να κάνουν με βάρδιες, έχουν να κάνουν με κάτι άλλο? Επειδή υποτίθεται είναι ένα σύστημα ελεγχόμενο εκ μέρους του ΟΚΙΠΗ. Υπάρχουν και θέματα τα οποία άπτονται των επιδομάτων, όπου εκεί καταγράφεται ότι για 30, μάλλον από 30.000 μέχρι 40.000 ευρώ λαμβάνουν 112 άτομα, 135 άτομα λαμβάνουν από 40 μέχρι 70.000 και 18 άτομα λαμβάνουν από 70 μέχρι 110.000. Παρατηρήσαμε, διαπιστώσαμε ότι 80 γιατροί παίρνουν επίδομα που είναι μεγαλύτερο από το μισθό τους, κατά παράβαση της πρόνοιας της νομοθεσίας του κρατικού προϋπολογισμού, όπου προβλέπεται ότι η περιοριακή αποζημίωση κρατικού υπαλλήλου ή ωρομισθίου δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του. Άρα είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δει ο ΚΙΠΗ. Ωραία. Να ακούσουμε τον κύριο Κούμα, κύριε Πετρίδη, και να έρθω κοντά σας μετά για τα θέματα του ΟΑΗ, να δούμε αν προκύπτει κάτι νεότερο σε εκείνο το μέτωπο. Πάμε στον πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ. Κύριε Κούμα, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο γιατί αναχωρείτε για το εξωτερικό. Αν μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για αυτά που ακούσατε από τον κύριο Πετρίδη εκ μέρους της ελεκτικής υπηρεσίας. Σίγουρα υπάρχουν ιδιαίτερα ερωτήματα. Αυτό και ετοιμάζεται επιστολή προς τον ίδιο τον κεντρικό ελεκτή, ώστε να μας ενημερώσουν με τον πιο επίσημο τρόπο πώς βγήκαν αυτοί οι αριθμοί. Έχω ακούσει τον κύριο Πετρίδη με ιδιαίτερη προσοχή και σίγουρα θεωρώ ότι δεν είναι πρόβλημα μεταξύ των ελεκτών και του σπασική των γιατρών. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Έχει τοποθετηθεί και έχει πει ότι έχουν εξάγει αυτά τα στοιχεία από το μηχανογραφικό του ΟΑΗ. Υπάρχει περίπτωση να έχουν προσθεθεί, δηλαδή ο κάθε γιατρός? Πώς γίνεται η αποζημίωση τώρα από τον ΟΑΗ στο επίπεδο του ΟΚΙΠΗ? Ο γιατρός, ο Κούμας, ο Σωτήρης, κάνει απαιτήσεις μετά που βλέπει κάθε ασθενή. Ονομαστικά εγώ δεν κάνω. Όμως ο ΟΑΗ στο τέλος της ημέρας αποζημιώνει τον ΟΚΙΠΗ. Μήπως υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο? Δηλαδή το σύνολο των απαιτήσεων που έχει κάνει ο γιατρός, ο Κούμας, ο Σωτήρης, να φαίνεται ότι
είναι και απολαβή του. Εμείς δεν βγάζουμε τέτοια νούμερα. Ειλικρινά. Α, όταν λέμε εσείς, την ίδια στιγμή είναι επινόματα, πρέπει κύριε για Κουμά, να μην αφήνουμε σχέση. Όχι, εσείς, να βάλω ακόμα ένα ερώτημα. Ναι, ναι, για να το ξεχωρίσουμε αυτό. Εσείς λέτε ότι εγώ, ο Κούμας, κάνω τις απαιτήσεις μου στον ΟΑΗ για τις πράξεις που έχω κάνει. Ο ΟΑΗ όμως τα δίνει στον ΟΚΙΠΗ. Ο ΟΚΙΠΗ δεν έρχεται να τα δώσει όλα στον Κούμα. Βεβαίως. Μου δίνει ένα μισό και μετά είναι αυτός ο όλος ο καβγάς που γίνεται τώρα. Ποιο θα είναι το ποσοστό επί αυτών των εσών. Να πάρουμε μια απάντηση εδώ από τον κύριο Πετρίδη. Κύριε Πετρίδη, σας ακούμε. Είμαστε της γνώμης ότι αυτά καταβάλλονται στους γιατρούς. Είναι το σύστημα των πληρωμών που έχουμε λάβει. Δεν έχουμε λάβει το σύστημα των απαιτήσεων. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Ωραία. Πάμε πίσω στον κύριο Κούμα για το άλλο του ερώτημα. Κύριε Τσιμητρή, δεν άκουσα την απάντηση. Σας είπε ο κύριος Πετρίδης ότι έχουμε λάβει υπόψη το σύστημα των πληρωμών και όχι των απαιτήσεων. Άρα το τι... Των πληρωμών. Εντάξει. Μάλιστα. Θα θέλουμε να δούμε τι σημαίνει όλα αυτά τα επιδόματα. Ωραία, το άλλο σας. Οι υπερορίες είναι επίδομα. Το πιλωτικό είναι επίδομα. Μα για αυτά εργαζόμαστε και αποζημιωνόμαστε. Τα ποσά είναι εκεί συμφωνημένα. Άρα, δεν μπορεί, ειλικρινά, τέτοια ποσά εμείς δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Πώς έχουν βγει. Να μας τα δώσουν και πολύ ευχαρίστω να συζητήσουν. Όμως, αυτό που θέλαμε να πούμε, το έχουμε πει και προηγουμένως. Και χθες την εκπομπή σας. Αν υπήρχαν και υπάρχουν στοιχεία, γιατί η εργοδοτική πλευρά δεν τα καταθέτει έγκαιρα, ώστε να γίνεται ένας σωστός διάλογος και να μην είμαστε συνεχώς υποπίεση σε καυγάδες. Ναι. Αλλά επιμένω, η πλειοψηφία των γιατρών παίρνει 65 με 70 χιλιάδες μισθών για εντονοσοκομιακών έργων και για εξωνοσοκομιακών. Σε αυτό προσθέτεται ναι και το επίδομα υπερορίας όπως ονομάζεται. Επίδομα υπερορίας όμως, που είναι κατά αποκοπή για κλήσεις εννοούμε. Τον κολ είναι σημαίνει 16 ώρες στο πόδι ο γιατρός. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίρνουμε ένα κομμάτι και να λέμε να απολαμβάνουν πολλά γιατροί, αλλά πόσα προσφέρουν κανένας δεν το λέει. Πρέπει να τα δούμε όλα στο σύνολο και είμαστε ανοιχτοί για την οποιαδήποτε κριτική, αλλά και παράλληλα συζήτηση, ώστε ναι, η διαφάνεια να αλλάξει. Δεν θέλουμε να πάρουμε περισσότερα από αυτά που πρέπει να πάρουμε. Να είστε καλά, κύριε Κούμα. Ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στον κύριο Πετρίδη. Θα σας στείλουν επιστολή για να τους δώσετε τα στοιχεία σας, κύριε Πετρίδη. Θα το πράξετε αυτό? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να επικοινωνήσουμε στοιχεία φυσικά με προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία είναι στατιστικά που βγαίνουν από το οποιοδήποτε σύστημα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο του ΟΑΗ. Βλέπουμε και σε ένα γραφικό που έχουμε ετοιμάσει τις αμοιβές που μας περιγράφατε χθες, κύριε Πετρίδη. Σε αυτό το μέτωπο προκύπτει κάτι νεότερο ή είναι όλα όσα μας λέγατε χθες και ότι εσείς... Όλα όσα σας έχω αναφέρει χθες είναι αληθινά και ισχύουν. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι θέλουμε να γίνει αντιληφθό ότι τυχόν καταχρήσεις του συστήματος επηρεάζουν τον σφαιρικό προϋπολογισμό του όλου συστήματος. Δηλαδή, αν κάποιος καταχράται το σύστημα, τιμωρούνται και οι υπόλοιποι που δεν το καταχρούνται. Ξενίζει κάπως η χρονική συγκυρία που η ελεγκτική υπηρεσία έδωσε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, γιατί αύριο είναι και μια μεγάλη σύσκεψη με τους αρχηγούς των κομμάτων για το ΓΕΣΥ και ξέρετε ότι λέγονται πολλά για αυτούς που δεν θέλουν το ΓΕΣΥ και βρίσκουν τώρα αφορμές. Πώς τοποθετείται η ελεγκτική υπηρεσία για αυτή την υπόθεση εργασίας, κύριε Πετρίδη? Εμείς είμαστε από αυτούς που θέλουν το ΓΕΣΥ. Θέλουν το ΓΕΣΥ να λειτουργήσει σωστά και ορθολογικά και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορεί να δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της διαφάνειας θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να γνωρίζουν αυτοί που συζητούν ή που λαμβάνουν αποφάσεις το τι συμβαίνει. Άρα γι' αυτό τα βγάλατε τώρα για να τα έχουν καινοποιών τους αύριο? Ναι, φυσικά. Κάτι τελευταίο. Αυτές οι παρατηρήσεις εκ μέρους της ελεκτικής υπηρεσίας είναι, ας πούμε, για χρήση από ΟΑΗ και ΟΚΙΠΗ για να δουν τι μπορούν να κάνουν και να προσέξουν πράγματα, ή μπορεί η ελεκτική υπηρεσία να παρέμβει και με άλλο τρόπο, κύριε Πετρίδη? Η ελεκτική υπηρεσία θα διενεργήσει πληθώρα ελέγχων, κύριε Δημήτρη, σε όλα τα μήκη και πλάτη του συστήματος και στις αμοιβές και στις διαδικασίες.
και στην νομοθεσία και σε κανονιστικούς ελέγχους που θα γίνουν. Αυτά είναι απλώς η επιφάνεια που έχει περιέλθει στην αντίληψή μας μετά από δύο καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας. Α, δηλαδή μπορεί να έχουμε μεγαλύτερα, να έχουμε παραδείγματα που να μας δείχνουν άλλο εύρος κατάχρησης. Θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, να το πω. Ελπίζω να μην ισχύσει αυτό που λέτε, αλλά υποθέτω ότι θα βρούμε περισσότερες και θα είμαστε σε θέση να δημοσιοποιήσουμε περισσότερα στοιχεία με περισσότερες λεπτομέρειες όταν ολοκληρωθούν, όταν αρχίσουν να ολοκληρώνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι. Να είστε καλά, κύριε Πετρίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα σας.